Με ιδιαίτερη ικανοποίηση το εισηγούμε το θέμα της έγκρισης του προπολογισμού του Ελληνικού Ταμείου. Είναι προπολογισμός που έχει εκριθεί από το Δέλτα Σίγμα του Ελληνικού Ταμείου με ομόφωνη απόφαση. Συμφωνήσαμε λοιπόν στο Δέλτα Σίγμα ότι η κατεύθυνση που θα δώσουμε στο προπολογισμό και άρα στην πολιτική μας το επόμενο χρόνο θα στηρίζεται. Θα στηρίζεται σε δύο βασικούς πυλώνες. Ο ένας είναι η ορίμανση των έργων που προβλέπονται στο Master Plan, δηλαδή ο οποίος των μελετών ως υποχρεωτικό προστάδιο. Και το δεύτερο είναι η διεκδίκηση μέσω αυτού του πρώτου στοιχείου που σας είπα, πηγών χρηματοδοτήσεων, η οποία θα προέρχεται πάλι από αναζήτηση των πηγών χρηματοδοτήσεων. Επομένως, πρόκειται για ένα προπολογισμό που θεωρώ ότι είναι αναπτυξιακός για το λιμάνι και για την εμπορία του και διεκδικητικός από την έννοια ότι δεν στηρίζεται στη λογική ότι από τα έσοδα που θα έχει το Ελληνικό Ταμείο τα επόμενα χρόνια, αυτά τα έσοδα θα πρέπει να δαπανηθούν σε οποιοδήποτε έργο που υπάρχουν έτοιμες πηγές χρηματοδότησης σε όλο το φάσμα χρηματοδότησης που υπάρχει αυτή τη στιγμή. Το θέμα της υλοποίησης λοιπόν του Master Plan, της υλοποίησης δηλαδή όλου του σχεδιασμού του λιμανίου της Κορίνθου, είτε αφορά το εμπορικό λιμάνι, είτε αφορά το τουριστικό λιμάνι, είτε αφορά τη μαρίνα, θα αρχίσει οι βάσεις αυτού να δημιουργηθούν το χρόνο από το 2020. Όπως συζητήσαμε στο Ελληνικό Ταμείο του ΔΣΣΜ, αυτό θα επιδειχθεί να γίνει το πρώτο εξάμεινο. Μπορεί να είναι το προηγούμενο έτος, αλλά οι μελέτες αυτές θα πρέπει να οριμάσουν στο πρώτο εξάμεινο του έτους, ώστε με τις ανάλογες αναμορφώσεις να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και σε δημοπρατήσεις μέσα στο 2015 στα κατηδίαν έργα, που θα τα δείτε και μέσα στον προπολογισμό πώς αναφέρονται. Η γνώμη δικιά μου αλλά και όλων των μελών του ΔΣ είναι ότι θα πρέπει να εντατικοποιήσουν τις προσπάθειες του Ελληνικού Ταμείου, γιατί οι εξελίξεις σε οποιαδήποτε και να είναι πολιτική εξέλιξη, να είναι πολιτικές εξελίξεις, το θέμα, το τοπίο γενικά στα λιμάνια της χώρας, από τη στιγμή που υφίστανται τα υπέρ τουλάχιστον, δεν είναι θετικό και αισιόδοξο σε σχέση με την εκμετάλλευσή τους από τους Δήμους. Επομένως, όσο περισσότερο θέτουμε βάσεις με αποφάσεις που εμείς έχουμε πάρει ως Δήμος, με βάση τοπικά και μόνο κριτήρια και ανάγκες, κάλυψη τοπικών αναγκών, αυτό είναι πολύ πιο καλό για την τοπική κοινωνία. Γι' αυτό λέω ότι θα πρέπει να γίνει εντατικοποίηση της προσπάθειας. Αυτό το έχουμε συμφωνήσει στο ΔΣ, θα το τρέξουμε όσο δυνατόν πιο γρήγορα. Και αυτή είναι η ευκαιρία επιθυμία μας, αλλά και ο στόχος μας. Το δεύτερο κομμάτι, πράγματι μπορώ να σας πω τώρα εδώ, ότι θα θέλαμε να έχει ολοκληρωθεί από το προηγούμενο έτος. Δυστυχώς υπήρχε ένα κενό το 2013 με την γνωστή έλλειψη προϋπολογισμού, αλλά και την καθυστέρηση κατάστασης της Δημοτικής Αρχής για λόγους διαδικαστικούς στο Δημοτικό Ελληνικό Ταμείο. Είναι το ζήτημα της ανάπτυξης σε σχέση με την τουριστική κατεύθυνση που εμείς εδώ έχουμε αποφασίσει να ακολουθήσει το Λιμενικό Ταμείο, αλλά και ο Δήμος σε σχέση με το λιμάνι του Κορίνθου, τουλάχιστον, μάλλον κυρίως, για το επόμενο χρονικό διάστημα. Αυτό απρογραμμάτιστα, ασυλλόγιστα, βιαστικά, κατά τη γνώμη τη δική μου αλλά και των μελών του ΔΣΣΜ, δεν πρέπει να γίνει. Γι' αυτό θα δείτε μέσα ότι υπάρχουν σχετικά κονδύλια. Στο πρώτο εξάμεινο θα τρέξουν μελέτες, θα ανατεθούν σε ειδικούς μελέτες για την τουριστική ανάπτυξη, όπου θα είναι πλέον ένα master plan που θα αφορά την τουριστική ανάπτυξη του λιμανιού, που θα ξέρουμε πλέον με βηματισμό αλλά και με δράσεις συγκεκριμένες πώς αυτό θα υλοποιηθεί μέσα στο 2015 αλλά και τα επόμενα χρόνια, και θα ακολουθηθεί είτε είμαι εγώ πρόεδρος είτε οποιοδήποτε πρόεδρος τα επόμενα χρόνια, και ταυτόχρονα ένα σχέδιο ανάπτυξης κουραζιέρας με λογική και με βάση τις ανάγκες της περιοχής, της ευρύτερης περιοχής, όχι μόνο του Κορίνθου, και αυτό προβλέπεται στον προϋπολογισμό. Τα υπόλοιπα κονδύλια του προϋπολογισμού είναι τα ανελαστικά που όλοι τα γνωρίζετε. Εκεί υπήρχε μια διαφωνία, ουσιαστικά είναι θέμα ανάπτυξης του προϋπολογισμού, μάλλον κατάρτισης του προϋπολογισμού, όχι διαφωνία, απλά κάποια νούμερα δεν έβγαιναν στον κύριο
Γιαννόπουλο. Νομίζω ότι είναι θέμα κατάρτισης του υπολογισμού, δεν αφορά δηλαδή εμένα, αφορά τους οικονομικούς, γιατί αφορά να βρουν ανελαστικές δαπάνες, από ό,τι μου είπανε. Και μετά από αυτά, υπάρχουν κάποια κονδύλια που πρέπει να τα αναφέρω εδώ, ειδικά κονδύλια που αφορούν εγγραφές του προπολογισμού, δηλαδή που αφορούν επεκτάσεις χερσαίας ζώνης, δημιουργία καινούριων νέων ζωνών. Είναι στόχος αυτός και θα πρέπει να είναι στόχος του Δήμου, δηλαδή να μπορούμε να ασκούμε την ελληνική πολιτική σε περιοχές που τώρα είτε ο Δήμος αδυνατεί και είτε το δημόσιο αδιαφορεί, όπως είναι η λιμενική κατάσταση στον Κόρφο, στην παραλία του Κόρφου, που έχει μια δυναμική και πρέπει να την προσέξουμε ιδιαίτερα τα επόμενα χρόνια, και άρα να μπορούμε να ασκούμε λιμενική πολιτική εκεί. Στον κάτω Άσο, που ήδη έχει αρχίσει η διαδικασία και θα πρέπει μέσα στο 2015 να αρχίσουμε πλέον να υλοποιούμε και έργα στην χερσαία ζώνη αυτή. Στην περιοχή των λιτών Αγίας Ελένης, στην περιοχή του λιμανιού τουλάχιστον, και να δούμε βέβαια μέσα από αυτή τη μελέτη δημιουργία χερσαία ζώνη στην περιοχή των λιτών, πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια χερσαία ζώνη στην περιοχή της πηγής και γύρω από τη πηγή, γιατί εκεί υπήρχε η λιμενική κατάσταση, έστω υποτυπώδης για πάρα πολλές δεκαετίες, που απλά δεν υπάρχει τώρα. Αυτό είναι το γενικό σκεπτικό. Είναι συντηρήσεις βέβαια που τρέχουν γιατί είναι λιμάνι και καθημερινά θα πρέπει να. Στα λουτρά είναι η λιμενική κατάσταση που ήδη υφίσταται, υπάρχει αυτή τη στιγμή. Έχει υποβληθεί ένα αρχικό έτοιμο στο Υπουργείο Εθνική Άμυνα για να μπορέσουμε να δώσουμε την άδεια να συντηρηθεί. Στις πηγές. Και στην πηγή, στην περιοχή αυτή που είναι από εκεί, ξέρω αλλά και εσύ ξέρεις τη μέρα. Στην περιοχή όπου είναι ένα. Τώρα πλέον εγκαταλειμμένο προβλήτα ξύλινο, εκεί επί πάρα πολλά χρόνια υπήρχε προβλήτα, ο οποίο καταστράφηκε γιατί απλά δυστυχώ εγκαταλείφθηκε και φυσικά ταυτόχρονα από τη στιγμή που δεν υπάρχουν ψαράδε, δεν μπορούσε να συντηρηθεί αυτό το ιδιώτη. Εκεί νομίζω είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να δημιουργηθούν ζώνε για να στηθεί πολιτική μέσα στη θάλασσα, σε συνδυασμό με την πηγή και την αναγνώρισή τη και όλη την εκμετάλλευση τη περιοχή. Νομίζω ότι αυτή θα είναι η πολιτική που θα πάμε. Είναι εφικτά αυτά, τα νούμερα μας βγαίνουν. Υπάρχει πολύ καλό κλίμα σε σχέση με τους στόχους αυτούς και έχουμε συμφωνήσει σε αυτούς τους βασικούς στόχους όλες οι πλευρές στο Θεσμανικό Ταμείο και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Και η γνώμη μου είναι αυτή, ότι η λιμενική πολιτική είναι πέρα από παρατάξεις και πέρα από. Πέρα δηλαδή, αν ξεχωρίσεις, αν διακρίνεις την καθημερινή διαχείριση που εκεί υπάρχουν διαφωνίες, στους βασικούς στόχους νομίζω ότι θα πρέπει να ομονοήσουμε και γι' αυτό. Ζητώ να εγκρίνετε τον προπολογισμό του.